Ένας νεαρός πατρινός τραυματίστηκε όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν στη διασταύρωση των οδών Αγίου Ανδρέου και Αράτου στην Πάτρα. Δυνατός θόρυβος. Δυνατός θόρυβος, ναι, ακούστηκε πολύ. Εγώ το μόνο που είδα, καθόμαστε μέσα εδώ στο πάρκο, άκουσα ένα θόρυβο και βγήκα και κάτω, είδα δύο αμάξια που είχαν τρακάρει και ένα μηχανάκι κάτω πεσμένο. Τίποτα άλλο. Για ένα παιδί που έβγαζε αίματα από τη μύτη, ο άλλος ήταν χτυπημένος λίγο στο πόδι. Άγνωστο πώς τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και στη συνέχεια το ένα βρέθηκε στο πεζοδρόμιο χτυπώντας οδηγό δικύκλου που είχε σταθμεύσει στην άκρη και συζητούσε με ένα φίλο του. Ευτυχώς όμως όχι σοβαρά. Μια σκεπή ήταν, ρε παιδιά. Κάποιος παραβίασε, δεν ξέρω τι έγινε. Χτυπήσαν δύο αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι. Αυτά είδα. Μετά το παιδάκι ήταν ξάπλα, γεμάτο αίμα. Δυνατός θόρυβος. Σαν άπησε σκεπή όλοι κάτω στη σιδερένη. Εγώ πήρα τηλέφωνο, το ασθενοφόρο κατέφθασε ούτε 10 λεπτά δεν έκανε. Κάποιο παραβίασε στόπ, τώρα δεν ξέρω ποιο. Είναι πολλέ φορέ τρακαρίσματα εκεί πέρα με την παραβίαση του φαναριού. Περνάνε παραβιάσει στο στόπ. Αν καθίσετε μια μέρα με το κανάλι σα και θα δει πόσε παραβιάσει γίνονται. Στο σημείο προκλήθηκε αναστάτωση, ευτυχώ όμω το ασθενοφόρο έφτασε άμεσα και παρέλαβε τον τραυματία.